Πρώτη αγωνιστική του NBA Junior και από την πρώτη μέρα φάνηκε πως και στη φετινή χρονιά η διοργάνωση αγκαλιάζεται από τα παιδιά, κάτι που δείχνει πως και η δεύτερη χρονιά θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Στην πρώτη αγωνιστική ξεχώρισαν στην Ανατολική Περιφέρεια οι δύο νίκες που πέτυχαν οι Indiana Pacers στο γυμνάσιο Παλουριώτης Α επί των Milwaukee Bucks και των Chicago Bulls και ήδη βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας στον τέταρτο όμιλο. Ερχόμαστε για να διασκεδάσουμε, να νικήσουμε, αλλά δεν πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στην με την άλλη ομάδα και αρέσει και μου, γι' αυτό που μου αρέσει και ο μπάσκετ. Στη δυτική περιφέρεια, οι Los Angeles Lakers πέτυχαν δύο σπουδαίες νίκες και μαζί με τους Phoenix Suns προηγούνται στη βαθμολογία. Το γυμνάσιο Έγκομης Α, που εκπροσωπεί τους Los Angeles Lakers με τρομερή παραγωγικότητα, έφτασε στις δύο νίκες επί του Senior School Λευκοσίας και επί του γυμνασίου Έγκομης Β και μοιράζεται την κορυφή με το Grammar School Β, που κέρδισε το Grammar School Α και το Senior School στη Λευκοσία. Τέλεια, παίξαμε ήδη ένα μάτς, χάσαμε. Να παίξουμε άλλο ένα μετά από τούτο. Ελπίζω να νικήσουμε. Τούτα. Στη δυτική περιφέρεια, στον πρώτο όμιλο, το γυμνάσιο Αγίου Θεοδόρου Α, Πάφου, απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, αφού κέρδισε το Νικολαίδιο Γυμνάσιο και το γυμνάσιο Αγίου Θεοδόρου Β. Στο δεύτερο όμιλο, η Dallas Mavericks, στο Grammar School, έχει το απόλυτο στην πρώτη αγωνιστική, αφού κέρδισαν το γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου και το Λανίτιο Α και οδηγούν την κούρσα στον όμιλό τους. Πολλά ωραία. Και μου αρέσει και που είμαι με ολόκληρη την ομάδα μου εδώ. Στην Ανατολική Περιφέρεια, στον έκτο όμιλο, οι Washington Wizards, το Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας Α και οι Charlotte Hornets, το Γυμνάσιο Παραλιμνίου, είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Πολλά ωραία. Τα μέλη της ομάδας έχουμε πολλή συνεργασία. Ήταν μια πολύ ευχαριστή εμπειρία, πιστεύω, για όλους. Στην ίδια περιφέρεια, στον πέμπτο όμιλο, το Γυμνάσιο Αραδίπου Α και οι New York Knicks, το γυμνάσιο Βεργίνας Β, δηλαδή οι Toronto Raptors, βρίσκονται στην κορυφή αφού κατάφεραν στην πρώτη αγωνιστική να πετύχουν από δύο νίκες. Ασφαλώς η δεύτερη αγωνιστική θα ξεκαθαρίσει σαφώς περισσότερο τα πράγματα και θα καταδείξει ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες θα κερδίσουν τις περιφέρειές τους.